καμιά κινητοποίηση μεταξύ άλλων σήμερα των εκπαιδευτικών αλλά και των συνταξιούχων. Εκπαιδευτικοί οι οποίοι βέβαια αντιδρούν, διαμαρτύρονται και φέρνουν στο προσκήνιο το σχεδιασμό της αξιολόγησης. Είχαμε φιλοξενήσει και πριν από μία εβδομάδα εκπρόσωπο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών εδώ, μας τα είχε πει. Βλέπουμε σήμερα στην Πλατεία Ελευθερίας πραγματικά μία μεγαλειώδη παράσταση διαμαρτυρίας. Ξεπέρασε κάθε προσδοκία και πορεία βέβαια. Ξεπέρασε κάθε προσδοκία η συμμετοχή. Αυτό προκύπτει μέσα από το ρεπορτάζ. Και θέλω να πάμε στον κύριο Γιώργο Μακράκη, τον πρόεδρο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών, προκειμένου από τη μία να μας σχολιάσει τη σημερινή συμμετοχή και από την άλλη τα επόμενα βήματα. Κύριε Μακράκη, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλο, καλησπέρα στους θεατές σας. Και μόνο τα πλάνα που μεταδίδουμε αυτή τη στιγμή και μεταφέρουμε στους τηλεοπτικούς δέκτες μιλούν από μόνα τους και αναφέρομαι στην συμμετοχή σήμερα της εκπαιδευτικής και της μαθητικής κοινότητας. Ακριβώς, ήταν μια μεγάλη, από τις μεγαλύτερες πανεκπαιδευτικές κινητοποιήσεις που έχουν γίνει στο Ηράκλειο τα τελευταία χρόνια. Το ποσοστό συμμετοχής των εκπαιδευτικών στην απεργία σε επίπεδο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ξεπέρασε το 70-75%. Και αυτό αποτυπώθηκε και στην κινητοποίηση σήμερα που είχαμε στην Πλατεία Ελευθερίας με κατάληξη στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης. Όντως, όπως είπατε και εσείς, το επίδικο αυτής της κινητοποίησης, όχι ότι δεν υπάρχουν και άλλα ανοιχτά ζητήματα, αλλά το χρονικά επίδικο αυτή τη στιγμή είναι ο τρόπος και το περιεχόμενο μιας αξιολόγησης η οποία στοχεύει από την πλευρά του Υπουργείου Παιδείας της κυρίας Κυραμέως να κατηγοροποιήσει σχολεία, εκπαιδευτικούς και μαθητές. Υπογραμμίζουμε σε κάθε περίπτωση ως εκπαιδευτική κοινότητα ότι έχουμε σαφείς θέσεις και προτάσεις πάνω στο κομμάτι της αξιολόγησης. Ωστόσο, δυστυχώς, έχουμε μία ηγεσία απέναντί μας που ούτε επιθυμεί το θεσμικό διάλογο, ούτε επιδιώκει τη διαβούλευση. Αυτό το έχει αποδείξει όχι μόνο για αυτό το θέμα, αλλά για μια σειρά ζητήματα που απασχολούν την εκπαίδευση. Και δυστυχώς υιοθετεί ένα μοντέλο αξιολόγησης, κύριε Παναγιωτόπουλε, το οποίο διεθνώς έχει αποτύχει, έχει οδηγήσει στην κετοποίηση σχολικών μονάδων, στη συνεχή ανακύκλωση του εκπαιδευτικού προσωπικού και έχει μεταλλάξει τα σχολεία από παιδαγωγικά κύτταρα που εμείς λέμε σε οργανισμούς που λειτουργούν είτε με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια είτε με γραφειοκρατικό κυρίως και διεκπαιδευτικό ρόλο. Αυτό δεν θέλουμε, αυτό δεν επιθυμούμε. Δεν είναι ότι φοβόμαστε κάποιο είδους αξιολόγηση. Ίσα-ίσα αυτοί οι συνάδελφοι και ειδικότερα οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί στους οποίους έχει γίνει προτεραιοποίηση για να αξιολογηθούν είναι συνάδελφοι που δουλεύουν πάνω από 15 με 20 χρόνια ως αναπληρωτές και σήμερα είναι μόνοι μη εκπαιδευτικοί. Έχουν πάρα πολλά τυπικά προσόντα. Είμαστε ένα κομμάτι της κοινωνίας που η επαγγελματική του ανάπτυξη είναι τέτοια διότι προϋποθέτει για να διοριστείς, για να προσληφθείς είτε ως αναπληρωτής είτε να διοριστείς ως μόνιμος εκπαιδευτικός πρέπει να αποκτήσεις πέρα από το βασικό πτυχίο και άλλα προσόντα γύρω από την εκπαίδευση. Κατά συνέπεια, θεωρούμε λοιπόν και η κυρία Κεραμέως θα πρέπει να πάρει πίσω το συγκεκριμένο νομοθέτημα και κάποια στιγμή επιτέλους να μπει στο τραπέζι του διαλόγου. Λοιπόν, θα τα πούμε και το επόμενο διάστημα. Κύριε Μακράκη, την καλησπέρα μας. Ευχαριστούμε πολύ. Αυτές